Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Βαριά ατζέντα στη συνάντηση Σαμαρά Βενιζέλου στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο τραπέζι σκληρή γραμμή των δανειστών και η προκλητική στάση της Τουρκίας. Απευθεία σύνδεση. Σε ισχύ η ρύθμιση των 100 δόσεων για τα χρέη σε ασφαλιστικά ταμεία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Πότε θα αρχίσουν οι ρυθμίσεις και για τα χρέη προς την εφορία. Νέες αποκαλύψεις αλλά και αναπάντητα ερωτήματα για την απαγωγή θρίλερ της 27χρονης από την Κυψέλη. Τι ερευνά τώρα η αστυνομία. Αποκάλυψη του Σταρ. Τμηματάρχης με πλαστά πιστοποιητικά σε ανώτατο δικαστήριο. Μόλις έμαθε για τους ελέγχους, βγήκε στη σύνταξη. Νέος αόρατος ΣΑΜΚΑ για όλους τους ασφαλισμένους όλων των ταμείων. Τι αλλάζει στις συνταγογραφήσεις φαρμάκων. Η Αριάννα Γκράντε, που δηλώνει υπερήφανη για τις ελληνικές της ρίζες, σάρωσε τα βραβεία του MTV. Καλησπερίζουμε τον εκδότη της Real News, Νίκο Χατζηνικολάου, στο στούντιο του Star. Σε ισχύ έχει ήδη τεθεί η πολυαναμενόμενη ρύθμιση των 100 δόσεων για τα χρέη σε ασφαλιστικά ταμεία. Οι ασφαλισμένοι μπορούν από αύριο να προσέρχονται στο κέντρο ίσπραξης ασφαλιστικών οφειλών και στα ασφαλιστικά ταμεία για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Το ερώτημα τώρα είναι πότε θα ξεκινήσει και η ρύθμιση των οφειλών προς την εφορία. Αναρτήθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στη Διάβγεια, όπως είχε προαναγγείλει ο Υπουργός Εργασίας, η εγκύκλειος για την εφαρμογή της ρύθμισης για τα ληξιπρόθεσμα χρέη με δυνατότητα πληρωμής σε 72 και 100 δόσεις. Οι πολίτες θα μπορούν από αύριο να αποβάλουν αίτηση, ενώ δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έσπευσαν από νωρίς σήμερα το πρωί. Περιμένουν από ώρα σε ώρα, θα έχει έρθει. Εσείς όμως το ακούσατε και ήρθατε νωρίς σήμερα. Ναι, εντάξει, επόμενο είναι και ήρθαμε νωρίς, πήραμε και ειδοποιητήριο. Υπολογίσαμε περίπου με τις 100 δόσεις. Πόσο θα μου έρχεται το μήνα. Αναστολή των κατασχέσεων για όσους μπουν στη ρύθμιση και πληρώσουν την πρώτη δόση, ανακοίνωσε ο διοικητής του ΙΚΑ, Ροβέρτος Σπυρόπουλος. Το κατάσχεση η χείρα τρίτων και όπου τρίτο τράπεζες θα τον αναστείλουμε αμέσως. Ο νόμος είναι διατυπωμένος έτσι που μας δίνει αυτό το δικαίωμα. Οι οφειλέτες θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο αρμόδιο περιφερειακό κέντρο ίσπραξης ασφαλιστικών οφειλών, εάν η οφειλή υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ, ενώ για μικρότερες οφειλές στις ταμιακές υπηρεσίες των ταμείων. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν καταβάλει τις τρέχουσες εισφορές έως την 1η Οκτωβρίου. Το ετήσιο επιτόκιο που θα επιβαρύνει την κύρια οφειλή μειώνεται αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου του 2013 από 8,75% σε 4,56%. Το ποσοστό της έκπτωσης για πρόστιμα και προσαυξήσεις κυμαίνεται από 100% στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής των οφειλών και φτάνει στο 20% στην περίπτωση που η οφειλή ρυθμιστεί στις 100 δόσεις. Προσοχή, διότι η ρύθμιση μπορεί να χαθεί εάν ο οφειλέτης δεν πληρώσει εμπρόθεσμα 2 δόσεις μέσα σε ένα χρόνο ή αν καθυστερήσει 1 δόση για περισσότερους από 2 μήνες. Οι οφειλέτες θα πρέπει να έχουν υπόψη ότι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις αυστηρά έως και τις 31 Μαρτίου του 2015, ενώ από το Δεκέμβριο οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Τα ταμεία έχασαν πολλά χρήματα αφού αναμένοντας τη νέα ρύθμιση υπήρχε σχεδόν στάση πληρωμών, αλλά διαβεβαιώνεται ότι υπάρχει ταμιακή επάρκεια και δεν κινδυνεύουν παροχές και συντάξεις. Εμείς είχαμε προβλέψει στον προϋπολογισμό μας ώστε μέχρι τέλους του έτους δεν θα υπάρχει κανένα θέμα αναφορικά με τα έσοδα του Ταμείου. Μετά την υποβολή αίτησης υπαγωγής, οι δόσεις θα καταβάλλονται έως την 21η κάθε μήνα. Όλοι οι ασφαλισμένοι θα αποκτήσουν σύντομα μία μαγνητική κάρτα με αόρατο αριθμό για όλες τις συναλλαγές τους με τις υπηρεσίες υγείας, γιατρούς, φαρμακοποιούς, κλινικές κλπ. Στόχος να περιοριστούν τα φαινόμενα διαφθοράς και η υπερσυνταγογράφηση. Φρένο στην υπερσυνταγογράφηση και τη σπατάλη θα βάλει η κάρτα ασφάλισης υγείας που θα λειτουργήσει μετά τις αρχές του 2015. Το ΆΜΚΑ και το βιβλιάριο δεν θα είναι αρκετά για να συνταγογραφήσει ο γιατρός. Ο ασθενής θα έχει μία μαγνητική κάρτα όπου ο αριθμός δεν θα είναι ορατός και βάσει αυτής θα παίρνει τις συνταγές για εξετάσεις και φάρμακα. Για να γίνει όμως αυτό, θεσπίζεται πρώτα από τον νεοποιείο φάκελο ασφάλισης υγείας, στον οποίο θα καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο όλες οι συναλλαγές κάθε ασφαλισμένου του οργανισμού. Πρόκειται για ένα πληροφοριακό σύστημα αντίστοιχο με εκείνο του τάξης, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση εξουσιοδοτημένα στελέχη του Υπουργείου και του ΕΟΠΗ. Το επόμενο βήμα είναι να έχει πρόσβαση ο ίδιος ο ασφαλισμένος μόνο στο δικό του φάκελο και το επόμενο βήμα μετά από αυτό είναι η κάρτα του ασφαλισμένου, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στο γιατρό
έχοντας την κάρτα του ασθενή, παίρνοντας την κάρτα, μια μαγνητική κάρτα, λέει, για να μπαίνει στο σύστημα να βλέπει και ο γιατρός. Στην ουσία, ο φάκελος ασφάλισης υγείας θα είναι η ηλεκτρονική αποτύπωση του βιβλιαρίου του ασθενούς και θα έχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με διαγνώσεις, νοσηλείες, επισκέψεις, παροχές, φάρμακα που θα σχετίζονται με τον ηλεκτρονικό ιατρικό του φάκελο. Έτσι, θα περιοριστεί σημαντικά η υπερβολική ζήτηση ιατρικών πράξεων που παρατηρήθηκε μετά τους ελέγχους στη ΟΠΗ. Χαρακτηριστικά παραδείγματα, πνευμονολόγος στη Θεσσαλία με δαπάνη εξαμήνου για το 2013 91.000 ευρώ, συνταγογραφούσε λεπτομερείς ελέγχους αναπνευστικού με πολλαπλές ιατρικές πράξεις με τη μορφή πακέτου και διαφορετικές αιτιολογίες. Παθολόγος στην Αθήνα με δαπάνη εξαμήνου 150.000 ευρώ, σε μία μόνο ημερομηνία συνταγογραφούσε μία σειρά από εξετάσεις, όπως 10 εξετάσεις αίματος, υπερηχογράφημα ανοκυλίας και θυροειδούς, μαστογραφία και τρίπλεξ με διάφορες αιτιολογίες. Καρδιολόγος στη Μακεδονία με δαπάνη εξαμήνου 156.000 ευρώ, ζητούσε δοκιμασία κοπόσεως σε ανήλικο παιδί με διάγνωση στο φύσιμα. Με το που τοποθετείτε ένας επαρκής τέτοιος μηχανισμός παρακολούθησης, στην πραγματικότητα θα δείτε ότι θα έχουμε και σχεδόν αυτόματη μείωση της προκλητής συνταγογράφησης. Η λειτουργία του φακέλου ασφάλισης γίνεται με τη χρήση ΆΜΚΑ, δίνεται επιλογή σχετικά με την ιατρική πράξη, τα υλικά, τις επισκέψεις, τα νοσήλια και υπάρχει ενημέρωση και αποτύπωση των στοιχείων τη στιγμή της εκτέλεσης. Συναντώνται αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Αντώνης Σαμαράς και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Η Ειρήνη Σαββοπούλου είναι εκεί και παρακολουθεί τη συνάντηση. Εν μέσω δύο πυρών βρίσκονται οι κυβερνητικοί εταίροι, η Ειρήνη ελληνοτουρκικά από τη μία και η οικονομία από την άλλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, Μάρα, κυρίες και κύριοι, η κυβέρνηση κάνει έναν αγώνα δρόμου για να καλύψει τις παρατηρήσεις της Τρόικας και να κλειδώσει η επιστροφή της μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο, όπως μαθαίνουμε, χωρίς ωστόσο να υπάρχει αυτός ο δραματικός τόνος που ενδεχομένως εμφανίζεται. Υπάρχουν παρατηρήσεις από πλευράς της Τρόικας για μια σειρά από θέματα. Να αναφέρω το ασφαλιστικό, τις ομαδικές απολύσεις, το συνδικαλιστικό νόμο. Και τις διαπραγματεύσεις έχει επιβαρύνει βέβαια η μονομερής από την πλευρά της κυβέρνησης νομοθετική ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και τις εκατοδόσεις. Η Τρόικα έχει τις παρατηρήσεις της σε αυτό το θέμα. Ωστόσο, όμως, η κυβέρνηση σε καμία περίπτωση δεν κάνει πίσω. Το σίγουρο είναι πως τα χρονοδιαγράμματα είναι ιδιαίτερα σφιχτικά. Μένουν λιγότερες από 30 μέρες μέχρι το Eurogroup και την Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου, όπου εκεί αναμένεται να αποφασιστεί η νέα σχέση που θα έχει η Ελλάδα με τους δανειστές στη μεταμνημονιακή εποχή. Να ευχαριστήσουμε την Ειρήνη Σαββοπούλου. Το μεγάλο πρόβλημα, Νίκο, είναι πως οι Ευρωπαίοι μας έχουν καταστήσει σαφές πως αν δεν τελειώσει η αξιολόγηση με την Τρόικα, κανένα άλλο θέμα, αυτό του χρέους κλπ., δεν μπορεί να προχωρήσει. Όχι μόνο αυτό, Μαρά, αλλά και απειλούν ότι αν δεν τελειώσει η αξιολόγηση και δεν προλάβουμε να πάρουμε τη δόση που είναι προγραμματισμένη μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, δεν θα την εκταμιεύσουν μέσα στο 2015. Δηλαδή, 1,8. 1,8. Δηλαδή, μας λένε ότι αυτά τα χρήματα ή θα τα πάρετε μέχρι το τέλος του 2014 ή τα χάνετε. Τώρα, είναι φανερό ότι αυτό που σκιάζει τις διαπραγματεύσεις είναι η πιθανότητα πρόωρων εκλογών το Μάρτιο. Είναι δηλαδή η πιθανότητα να μην εκλεγεί πρόεδρος Δημοκρατίας το Φεβρουάριο και να στηθούν εθνικές κάλπες. Υπό αυτή την έννοια η κυβέρνηση δεν θέλει να πάρει στους ώμους της το πολιτικό κόστος που έχουν μεγάλα θέματα όπως το ασφαλιστικό ή όπως οι ομαδικές απολύσεις. Ενώ παράλληλα φαίνεται ότι καθυστερεί ακριβώς για να μην έχει κόστος την ψήφιση νομοθετημάτων τα οποία έχει υποσχεθεί, τα οποία έχει συμφωνήσει δηλαδή ήδη με την Τρόικα. Και αυτό, όπως είναι λογικό, δημιουργεί ένταση. Εδώ υπάρχει και ένα πρόσθετο επιχείρημα της κυβέρνησης που αναπτύσσεται κυρίως από τον Πρωθυπουργό στις συναντήσεις του με τους ξένους ηγέτες. Δηλαδή το επιχείρημα ότι δεν διευκολύνουν οι δανειστές την ελληνική κυβέρνηση να εκλέξει πρόεδρο όταν δημιουργούν ένα τέτοιο κλίμα στο εσωτερικό της χώρας και όταν πιέζουν την κυβέρνηση να πάρει μέτρα που θα δημιουργήσουν αναστάτωση και στις κοινοβουλευτικές ομάδες των δύο κομμάτων τα οποία μετέχουν σε αυτήν. Είναι φανερό λοιπόν ότι εδώ είναι πολιτικό το θέμα κυρίως και δευτερευόντως οικονομικό και η μεν προσπάθεια της κυβέρνησης θα είναι να μεταθέσει για μετά την προεδρική εκλογή ορισμένα από τα αγκάθια της διαπραγμάτευσης. Η Τρόικα όμως και ο Σόιμπλε δεν καταλαβαίνουν από τέτοια. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη συνάντησή του με τον κύριο Χαρδούβελη ο κύριος Σόιμπλε είπε «Δεν μας ενδιαφέρουν οι εκλογές που έχετε ή που τυχόν θα έχετε, δεν μας ενδιαφέρουν τα εσωτερικά σας και η εκλογή Προέδρου, μας ενδιαφέρει να κάνετε ό,τι συμφωνήσαμε».
Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα, τα εθνικά ζητήματα. Με επαγρύπνηση αλλά και ψυχραιμία παρακολουθεί η Αθήνα τις κινήσεις της Άγκυρας και τις ψυχροπολεμικές δηλώσεις Τούρκων ναυάρχων περί κανόνων εμπλοκής στη νοτιοανατολική Μεσόγειο. Ο Αντώνης Σαμαράς θα συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του στην Αθήνα στις 5 Δεκεμβρίου. Με τη φράση θα έχουμε 39 πυρετός σε ελληνοτουρκικές σχέσεις για πολύ καιρό, αλλά αισιοδοξούμε ότι το θερμόμετρο δεν θα σπάσει, περιέγραψε τη σημερινή κατάσταση η διπλωματική πηγή μετά τις συνεδρίες του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής. Για να αποκλιμακωθεί η ένταση, Αθήνα και Άγκυρα ανακοίνωσαν ταυτόχρονα τη συνάντηση Σαμαρά Νταβούτογλου στις αρχές Δεκεμβρίου στην Αθήνα. Το ραντεβού κλείστηκε σε επικοινωνία των δύο πλευρών μετά τη συνάντηση του Καϊρού. Θα προηγηθεί, πιθανόν στις 30 Νοεμβρίου, συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Βενιζέλου Τσαβούσογλου στην Τουρκία. Το ερώτημα βέβαια είναι κατά πόσο μπορούν να γίνουν οι συνάντησεις των δύο πρωθυπουργών στην Αθήνα και οι συνομιλίες των Υπουργών Εξωτερικών στην Τουρκία, όσο τον Μπαρμπαρόσο κινείται παράνομα μέσα στην Κυπριακή ΑΟΣ. Αποφασίσαμε με τον Πρωθυπουργό πως δεν πρέπει να διαταράξουμε το χρονοδιάγραμμα των προγραμματισμένων επαφών Ελλάδος-Τουρκίας. Οι συνομιλίες των δύο πρωθυπουργών θα γίνουν στο πλαίσιο του τρίτου τακτικού ετήσιου Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο κυβερνήσεων στις 5 και 6 Δεκεμβρίου, με τη συμμετοχή και πολλών υπουργών από τις δύο χώρες. Σε αυτό το περιβάλλον της τεταμένης αβεβαιότητας, η πολιτική σταθερότητα της χώρας είναι εθνική ανάγκη. Η Αθήνα κρατά χαμηλούς τόνους και αντιμετωπίζει με ψυχραιμία δηλώσεις όπως αυτή του αρχηγού του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, ναυάρχου Μπουλέντ Μποστάνογλου, περί κανόνων εμπλοκής που είναι έτοιμη να εφαρμόσει η Άγκυρα στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Στρατιωτικές πηγές σχολίασαν ότι κανόνες εμπλοκής, δηλαδή αντιμετώπιση των απειλών, έχουν οι ένοπλες δυνάμεις όλων των χωρών του κόσμου. Το θέμα είναι πότε εφαρμόζονται και γιατί τώρα η Άγκυρα καταφεύγει σε αυτή την ψυχροπολεμική και απειλητική φρασιολογία. Μετά την Αίγυπτο, Ελλάδα και Κύπρος ενισχύουν τη συνεργασία τους και με το Ισραήλ και την Τετάρτη θα γίνουν τριμερείς διαβουλεύσεις σε επίπεδο Γενικών Γραμματέων των Υπουργείων Εξωτερικών των τριών χωρών. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος ενημέρωσε για τις εξελίξεις στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το μεγάλο, αν θέλετε, κεκτημένο της τριμερούς διάσκεψης είναι η πρόσκληση που έχουμε απευθύνει σε όλες τις χώρες της περιοχής να αποδεχθούν την σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας και να ενεργούν στο πλαίσιο της. Στηρίζουμε την Κυπριακή Δημοκρατία και την άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα. Επιμένουμε όμως ότι κάποια ζητήματα καλό θα είναι να συζητιώνται και σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων. Ο Κάρολος Παπούλιας, που συναντήθηκε και με Κύπριους μαραθωνοδρόμους, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι πάντα έτοιμη να βοηθήσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Νίκο, είναι φανερό πως η Ελλάδα έχει επιλέξει το χαρτί της διεθνούς διπλωματίας απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα. Και σωστά πράττει, δεν έχει άλλο δρόμο. Πρέπει να πούμε ότι έχουν γίνει κάποιες καλές κινήσεις από την κυβέρνηση. Μιλώ για την τριμερή στην Αίγυπτο και για την τριμερή που θα ακολουθήσει στο Ισραήλ. Από την άλλη μεριά όμως δεν βλέπω ιδιαίτερη διάθεση στο εσωτερικό της χώρας για συνεννόηση κυβέρνησης αντιπολίτευσης. Και οφείλεται και αυτό δυστυχώς, Μάρα, στην προεδρική εκλογή και στην πιθανότητα πρόωρων εκλογών που υπάρχει μπροστά μας. Τι εννοώ? Αρχικά δεν ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ τις πολλές συνεννοήσεις με την κυβέρνηση, θεωρώντας ότι οι πολλές συνεννοήσεις δίνουν προς τα έξω μία εικόνα ότι συμβιβάζεται με τις μνημονιακές δυνάμεις. Τώρα φαίνεται ότι τα πράγματα είναι αντίστροφα. Ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε γραμμή. Ο κύριος Σκουρλέτης, το είδατε τις προηγούμενες μέρες, δήλωσε ότι είναι διατεθειμένοι να λάβουν μέρος σε ένα συμβούλιο αρχηγών για τα εξωτερικά, για τα εθνικά θέματα. Και αυτό γιατί, όπως πληροφορούμε, οι πολιτικοί σύμβουλοι του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Τσίπρα, του λένε ότι όσο πιο διαλλακτικός και συνεννοήσιμος δείχνει, όσο πιο μιλήχιος είναι, τόσο περισσότερο μπορεί να απευθύνεται στους κεντρώους ψηφοφόρους, τους οποίους προφανώς και χρειάζεται εν ώψη της πιθανότητας των πρόωρων εκλογών. Από την άλλη μεριά, η κυβέρνηση, ο κύριος Βενιζέλος ήταν αυτός που άνοιξε τα χαρτιά της λέγοντας ότι δεν θέλουμε Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Επικαλείται μεν ότι το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών θα δώσει στο λαό αλλά και διεθνώς μία αίσθηση μεγάλης κρισιμότητας και επικινδυνότητας στο μέτωπο
των σχέσεων με την Τουρκία και αυτό η κυβέρνηση δεν το θέλει. Θέλει να λύσει τα θέματα με χαμηλούς τόνους, γι' αυτό και επιλέγεται να προχωρήσει κανονικά η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Νταβούτογλου. Αλλά στην ουσία αυτό που δεν θέλει η κυβέρνηση πολιτικά είναι να καταστήσει τον κύριο Τσίπρα συνομιλητή της πριν από την προεδρική εκλογή και πριν από ενδεχόμενες προώρες εκλογές. Να του δώσει δηλαδή μεγαλύτερη θεσμική υπόσταση από αυτή που τώρα έχει και να ακυρώσει έτσι το πολιτικό της επιχείρημα ότι η έλευση του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση κρύβει κινδύνους. Να μην του δώσει πόντους δηλαδή. Ακριβώς. Επανέρχεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Τρόικα το ενιαίο μισθολόγιο παρά τη συμφωνία των δύο κυβερνητικών εταίρων να συζητηθεί εξ αρχής με σκοπό να εφαρμοστεί από τον Ιούλιο του 2015. Οι εκπρόσωποι των δανειστών εμφανίζονται ανένδοτοι και ζητούν την άμεση εφαρμογή του από την 1η Ιανουαρίου, απειλώντας ότι διαφορετικά θα είναι άτεγκτη για την υλοποίηση των μνημονιακών δεσμεύσεων για το δημόσιο. Νέο σχέδιο για το ενιαίο μισθολόγιο στο δημόσιο, επεξεργάζονται τα συναρμόδια υπουργεία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Χαλκίδα, διαβεβαίωσε πως στόχος του είναι η αξιοκρατία και όχι περικοπές μισθών. Η δική μας η παράταξη δεν πιστεύει στη σοσιαλιστική ισότητα. Πιστεύει στη δυνατότητα των ίσων ευκαιριών, επιβραβεύει όμως την ατομική πρωτοβουλία και επιβραβεύει τη διάκριση. Η Τρόικα πιέζει ασφιχτικά να εφαρμοστεί το νέο ενιαίο μισθολόγιο από τις αρχές του νέου χρόνου και θέτει επιτακτικά ζήτημα πλαφών στο μισθολογικό κόστος στο δημόσιο, ώστε να μειωθεί κατά 656 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και να πέσει στα 14,824 δισεκατομμύρια. Η δαπάνη για τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων μειώθηκε δραματικά κατά 8 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ. Κομβικό σημείο κατά την άποψη κυβερνητικών πηγών για να προκύψει αυτή τη φορά συμφωνία του ΠΑΣΟΚ είναι το ξεπάγωμα των μισθολογικών προαγωγών και αύξηση κατά 20% των επιβωμάτων για τη θέση ευθύνης. Αντίθετα, θα καθιερωθούν ένα επιπλέον μισθολογικό κλιμάκιο ώστε να διευρυνθεί η διαφορά αποδοχών υπέρ των εργαζομένων με υψηλά προσόντα και δραστική περικοπή της λεγόμενης προσωπικής διαφοράς που φύγει τις αποδοχές περίπου 70.000 υπαλλήλων. Τουλάχιστον στο Υπουργείο Οικονομικών υπάρχει μια μείωση αποδοχών 50%. Οι Τροϊκανοί βάζουν επίσης μετεπιτάσεως στο τραπέζι ζητήματα μείωσης μη μισθολογικού κόστους αλλά και ψαλιδίσματος σε επιδόματα εκτός έβρας, υπερορίες και διάφορα μπόνους. Μπορούν οι ελεγκτικές υπηρεσίες να λειτουργήσουν χωρίς να υπάρχουν οδηπορικά έξοδα αξιοπρεπή και χωρίς να υπάρχουν υπερορίες. Οι εκπρόσωποι των δανειστών, σύμφωνα με πληροφορίες, απειλούν ότι αν δεν γίνουν δεκτές οι απαιτήσεις τους, δεν θα δώσουν σιωπηρή παράταση 3 μηνών στο θέμα των 5.500 απολύσεων στο δημόσιο, που απομένουν από τη συνολικά 15.000 βάση του μνημονίου. Αυτό το δύσκολο πρόγραμμα θα τελειώσει με δυστυχώς αρκετές εξόδους και απολύσεις από πλαστά, πειθαρχικά και ελέγχους που κάναμε. Το θέμα αυτό καίει την κυβέρνηση, καθώς εντωμεταξύ θα έχει ξεκαθαρίσει το πολιτικό σκηνικό σχετικά με την εκλογή νέου Προέδρου της Δημοκρατίας. Ήδη προκαλεί παρενέργειες, καθώς υπουργοί όπως ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο Ανδρέας Λοβέρβος δεν υλοποιούν τις δεσμεύσεις για απολύσεις στον τομέα τους. Κατατέθηκαν πριν από λίγο στη Βουλή οι διατάξεις για τις αυξήσεις στους μισθούς των ενστόλων. Ο οικονομικός μας συντάκτης Σπύρος Δημητρέλης έχει τις λεπτομέρειες. Μάρα, με τις διατάξεις που κατέθεσε πριν από λίγο στη Βουλή το Υπουργείο Οικονομικών, προβλέπεται ότι οι ενενεργεία ένστολοι θα δουν με το μισθό του Δεκεμβρίου αυξήσεις που κυμαίνονται από 4 έως και 232 ευρώ το μήνα, καθώς τους επιστρέφεται το 50% αυτών που έχασαν από τον Ιούλιο του 2012. Μαζί με το μισθό του Δεκεμβρίου θα λάβουν και τα αναδρομικά 5 μηνών, ενώ τα υπόλοιπα αναδρομικά θα καταβληθούν σε 36 μηνιαίες δόσεις από τον Ιανουάριο του 2015 έως και το τέλος του 2017. Ανάλογες αυξήσεις και καταβολή αναδρομικών θα γίνουν και στους συνταξιούχους των ενόπλων δυνάμεων. Μάρα, να πούμε επίσης με τις διατάξεις προβλέπεται πως θα καταβληθεί το 50% των αναδρομικών στους δικαστικούς, ενώ οι μισθοί τους έχουν αποκατασταθεί πλήρως στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012. Μάρα. Έγινε λοιπόν το πρώτο βήμα για να εφαρμοστεί η δικαστική απόφαση. Να σε ευχαριστήσουμε. Συνολικά 26.000 θέσεις εργασίας για ανέργους, 11.000 σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και 15.000 στο δημόσιο. Στο πλαίσιο του προγράμματος κοινοφελούς εργασίας, ανοίγει ο ΟΕΔ έως το τέλος Νοεμβρίου. Έως τέλος Νοεμβρίου, ο ΟΕΔ ανοίγει 26.000 θέσεις εργασίας για ανέργους στο πλαίσιο του προγράμματος κοινοφελούς εργασίας. Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο θα κληθούν οι επιχειρήσεις να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την πρόσληψη και 12 μήνη απασχόληση ανέργων ηλικίας 25 έως 26 ετών με ημερήσια επιχορήγηση 18 ευρώ. Οι περισσότεροι άνεργοι λένε πως είναι μια καλή κίνηση, αν και πιστεύουν πως δεν θα λύσει το βασικό τους πρόβλημα, που είναι η έβρεση μόνιμης εργασίας. Να αρχίσει κάτι να κινείται.
Έστω και προσωρινά. Εσείς πόσο καιρό είστε άνεργοι? 5 χρόνια, 5,5. Ο άνεργος σήμερα παραμένει άνεργος, δυσκολεύεται να επανενταχθεί στο εργασιακό χώρο και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Όλα τα άλλα είναι ασπιρίνες. Το δεύτερο πρόγραμμα που θα προκηρυχθεί ως τα τέλη Νοεμβρίου προβλέπει πεντάμινη απασχόληση ανέργων με αμοιβή 19,6 ευρώ την ημέρα και όχι περισσότερο από 490 ευρώ το μήνα για άνεργους άνω των 25 ετών και 17,1 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 427 ευρώ το μήνα για άνεργους κάτω των 25 ετών. Ό,τι έχει να κάνει με απολαβή χρημάτων θα το κοίταζα αυτή την περίοδο γιατί είναι όλοι πολύ δύσκολα. Στο πλαίσιο του προγράμματος, από τις 26.000 θέσεις εργασίας, οι 11.000 αφορούν τον ιδιωτικό τομέα, ενώ οι 15.000 σε φορείς του δημοσίου. Σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για πεντάμινη απασχόληση. Πολύ δύσκολα. Ειδικά για πιο μεγάλους στην ηλικία είναι πολύ δύσκολα. Και οι μισθοί που δίνουν είναι του τίποτα. Σύμφωνα μάλιστα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Εργασίας, θα ακολουθήσει έως τα τέλη του 2014 και η προκήρυξη επιπλέον 35.000 θέσεων κοινοφελούς εργασίας στους Δήμους και τις περιφέρειες της χώρας. Η επιδημία των πλαστών πιστοποιητικών έφτασε και στα ανώτατα δικαστήρια της χώρας. Ένας πρώην επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου που πήρε σύνταξη τον περασμένο Απρίλιο, λίγο μετά την ολοκλήρωση ενός πρώτου ελέγχου των τίτλων σπουδών του, βρέθηκε με 2 πλαστά πτυχία. Το ρεπορτάζ έχει ο Τάσος Τέλογλου. Μάρα, κυρίες και κύριοι, πρόκειται για έναν υπάλληλο που μπήκε το 1987 στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ήταν ΔΕΛΤΑ ΕΨΟΝ, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δηλαδή τότε. Αργότερα προσκόμισε 2 πτυχία, τα οποία στα πλαίσια των οριζόντιων ελέγχων εξετάστηκαν και βρέθηκε ότι δεν είχαν αυτά τα πτυχία εκδοθεί ποτέ, δεν τα είχε πάρει δηλαδή αυτά τα πτυχία. Το ένα ήταν ισοτιμία ΣΤΕΗ από μια άλλη σχολή και το άλλο ήταν από το ΠΑΠΗ, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιά. Με βάση αυτά τα 2 πτυχία, ο υπάλληλος προήχθη σε επίτροπο, δεν ανήκε στο δικαστικό σώμα, αλλά στο διοικητικό τμήμα του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας, είχε διατελέσει επίτροπος για τον νομό Δωδεκανήσου, ενέκρινε δηλαδή τις δαπάνες στον νομό Δωδεκανήσου και είχε διατελέσει επίσης επίτροπο στο Δήμο Αθηναίων. Πρέπει να σου πω ότι ο υπάλληλος αυτός ήταν μέλος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ελεκτικού Συνεδρίου, δηλαδή αποφάσιζε για την υπηρεσιακή εξέλιξη των άλλων συναδέλφων του Μάρα. Τάσο, αυτός ο κύριος φρόντισε να φύγει, να κάνει αίτηση για σύνταξη μόλις άρχισαν οι έλεγχοι. Θα έχει τώρα ακυρώσεις? Όπως θα θυμάσαι, την περασμένη εβδομάδα είχαμε παίξει ένα διάλογο από τη Βουλή μεταξύ του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης του κ. Μητσοτάκη και του κ. Μητρόπουλου. Και ο κ. Μητσοτάκης είχε πει ότι δεν θα στερηθούν τη σύνταξή τους αυτοί που πρόλαβαν να φύγουν. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα. Υπάρχει το ζήτημα των πράξεων που γίνανε για να προαχθεί αυτός ο υπάλληλος και να πάρει μία θέση την οποία δεν εδικαιούται με βάση τους τίτλους σπουδών. Με βάση αυτή τη θέση πήρε και τη σύνταξή του. Αυτές οι διοικητικές πράξεις θα πρέπει να εξεταστούν τώρα από τον πρώην εργοδότη του και με βάση τον νόμο που πέρασε στις αρχές Νοεμβρίου να ακυρωθούν. Να σε ευχαριστήσουμε. Τη σχέση του Γιώργου Καρατζαφέρη με 2 offshore εταιρείες που φέρονται να δέχτηκαν εμβάσματα με πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ από μεσάζοντα που έκλεισε την προμήθεια των ελικοπτέρων Super Puma θα διερευνήσει η Βουλή, όπως αποκάλυψε η εφημερίδα Real News. Ήδη ο πρόεδρος της Επιτροπής Ποθενέσκιας, Γιώργος Καλατζής, έδωσε εντολή να προχωρήσει αμέσως ο έλεγχος. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο να παραιτηθεί προσωρινά από τη θέση του Προέδρου του ΛΑΟΣ ο Γιώργος Καρατζαφέρης λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη της Real News για το αίτημα της δικαιοσύνης προς τη Βουλή να απαντήσει αν ο Πρόεδρος του ΛΑΟΣ έχει δηλώσει στο πόθεν έσχες του 2 offshore εταιρείες που φέρονται να του ανήκουν. Οι εταιρείες αυτές εμφανίζονται να εμπλέκονται σε μίζες σχετικά με την προμήθεια των Super Puma που υπογράφηκε το 2000. Εκτιμώ την προσπάθεια της εφημερίδας να ρίξει άπλετο φως σε τέτοιες υποθέσεις που άλλωστε είναι ξένες στον αξιακό και πολιτικό κώδικα και χαρακτήρα μου. Προσωπικά θα κάνω τις επιλογές μου ώστε να διευκολύνω την απρόσκοπτη λειτουργία του κόμματος, έως ότου λάμψει η αλήθεια. Πάντως στέλνω προς όλους το μήνυμα ότι είμαι εδώ, όρθιος και έχουν γνώση οι φύλακες. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η πρώτη εταιρεία είναι η Catalina International LTD που ιδρύθηκε το 1992 στην Καραϊβική. Η δεύτερη είναι η Homeric TCI που ιδρύθηκε το 1983 και έχει έδρα τα νησιά Turks και Caicos. Αν είναι αληθινά, αυτά είναι πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα. Η παρέτηση σας ενδιαφέρει? Η εταιρεία Catalina φέρεται να έλαβε 2 εμβάσματα σε 2 διαφορετικούς χρόνους συνολικού ύψους 1.650.000 ευρώ από εταιρεία που ανήκει στο μεσάζοντα για το κλείσιμο της συμφωνίας για την αγορά των Super Puma. Όταν έχεις offshore εταιρεία δεν πληρώνεις τους αντίστοιχους φόρους και για έναν πολιτικό είναι πρόβλημα.
Ήδη η δικαιοσύνη έχει κινήσει την ποινική διαδικασία για τα μη πολιτικά πρόσωπα, αφού έχει ασκήσει ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και δωροδοκία σε βάρος δύο επιχειρηματιών και τριών στρατιωτικών, αφού οι μίζες φέρονται να έφτασαν τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Και κάπως έτσι, Νίκο, δεν θα ευοδοθούν και τα σενάρια επιστροφής Γιώργου Καρατζαφέρη στη Νέα Δημοκρατία εν ώψη ενδεχόμενων εκλογών που συζητιόντουσαν τον τελευταίο εδώ καιρό. Εδώ είναι ανοιχτό, Μάρα, το ενδεχόμενο να παραιτηθεί από την ηγεσία του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Το άνοιξε ο ίδιος το θέμα αυτό με τη δήλωση που έκανε μετά το δημοσίευμα της Real News. Τώρα, είναι προφανές ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με δύο καταρχήν πολύ σοβαρά ποινικά αδικήματα. Το ένα ποινικό αδίκημα συνδέεται με το ανακριβές πόθεν έσχες. Αν οι εταιρείες αυτές δεν περιλαμβάνονται στο πόθεν έσχες του Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, είναι ποινικό αδίκημα και μάλιστα ποινικό αδίκημα που φέρνει ποινές πάνω από 2 χρόνια κάθειρξης. Το δεύτερο ποινικό αδίκημα είναι αυτή καθεαυτή η συμμετοχή ενός πολιτικού προσώπου σε offshore εταιρεία. Θυμίζω ότι με νόμο του 2010 απαγορεύεται να συμμετέχει πολιτικό πρόσωπο πλέον σε offshore εταιρείες. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει το μαύρο χρήμα, το οποίο μαύρο χρήμα ως γνωστόν δεν παραγράφεται. Θυμίζω την περίπτωση Τσοχατζόπουλου. Έτσι οδηγήθηκε στο δικαστήριο Τσοχατζόπουλος με το πόθεν έσχες και με το μαύρο χρήμα. Και επομένως, κλείνοντας, θα πω ότι πολύ μεγάλη σημασία έχει τι θα προκύψει από τον έλεγχο της Βουλής, πώς θα απαντήσει δηλαδή η Βουλή στον εισαγγελέα εφετών που ζήτησε να διερευνηθεί το πόθεν έσχες του κυρίου Καρατζαφέρη. Οι πρώτες πληροφορίες που έχω και είναι πληροφορίες από τον έλεγχο των δημοσιευμένων πόθεν έσχες του κυρίου Καρατζαφέρη, λένε ότι οι δύο αυτές εταιρείες δεν έχουν δηλωθεί από τον πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Δεν θέλω όμως να το πω με βεβαιότητα. Ας αναμείνουμε να δούμε τι θα προκύψει από τον έλεγχο της Βουλής. Άλλωστε, ο κύριος Καλατζής, ο πρόεδρος του Πόθεν Έσχες, είπε ότι θα κάνει τον έλεγχο όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Δεν πίστευε στα μάτια και στα αυτιά του ένα ζευγάρι τουριστών στο Ναύπλιο, όταν ένας ψηλός κύριος του συστήθηκε ως ο πρωθυπουργός της Ελλάδας. Με κόκκινο πουλόβερ, όπως βλέπετε στη φωτογραφία, ο πρωθυπουργός απολαμβάνει την κυριακάτικη βόλτα του στην ηλιόλουστη παραλία του Ναυπλίου, όταν ένα λεωφορείο με Αμερικάνους τουρίστες σταματά δίπλα του. Ο Αντώνης Σαμαράς κοντοστάθηκε μπροστά σε ένα ζευγάρι και ακολούθησε ο εξής παρταριστός διάλογος, σύμφωνα με το Άι Εφημερίδα. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Βοηθάτε τον τόπο. Εσείς ποιος είστε? Ο πρωθυπουργός. Ναι, και εγώ είμαι ο Αμερικανός πρόεδρος και η γυναίκα μου πριγκίπισσα. Ήταν τόσο φιλικός και χαλαρός ο πρωθυπουργός που οι τουρίστες θεώρησαν ως ανέκδοτο αυτό που άκουσαν. Όταν όμως είδαν πολλούς άλλους να τον πλησιάζουν και να τους φύγουν το χέρι, άλλαξαν γνώμη. Λες να λέει αλήθεια αυτός? Είναι ο Έλληνας πρωθυπουργός? Αλλά αυτός είναι σαν εμάς. Παρόμοιο περιστατικό είχε συμβεί τον περασμένο Μάιο, όταν ο Αντώνης Σαμαράς, περπατώντας έξω από τη Βουλή για το Μέγαρο Μαξίμου, συνάντησε μια τουρίστρια από την Αυστραλία, η οποία ήταν Ελληνίδα τρίτης γενιάς. Από πού είστε? Είμαι από την Αυστραλία, αλλά κατάγομαι από το Καστελόριζο. Έχετε πάει? Πολλές φορές. Είναι πανέμορφο. Μιλάτε ελληνικά? Λίγο, αλλά το επίθετό μου είναι ελληνικό. Το δικό σας όνομα? Σαμαράς. Είμαι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Παναγία μου. Συμπληρωματική κατάθεση έδωσε σήμερα το πρωί η 27χρονη που έπεσε θύμα απαγωγής. Το κορίτσι, το οποίο βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, έδωσε όσες λεπτομέρειες μπορούσε στους αξιωματικούς της ασφάλειας. Το Star αποκαλύπτει την επιστολή που έστειλε στον πατέρα της, ενώ βρισκόταν στα χέρια των κακοποιών. Έχοντας πάνω από το κεφάλι της τους κακοποιούς, η 27χρονη έγραψε μια επιστολή στον πατέρα της που ζούσε ώρες αγωνίας. Μέσα σε 7 γραμμές που έγραψε σε ένα χαρτί από μπλοκ, απευθυνόμενη στον πατέρα της, ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες. Μπαμπά μου, είμαι καλά. Κανείς δεν με έχει πειράξει. Σας παρακαλώ πολύ, βρείτε τα χρήματα που σας ζητούν. Σας παρακαλώ, θέλω να γυρίσω σύντομα κοντά σας. Μου λείπετε πολύ. Σας αγαπώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σημείωμα το έγραψε η 27χρονη φοιτήτρια και στη συνέχεια οι απαγωγείς το άφησαν πάνω σε ένα εγκαταλειμμένο αυτοκίνητο στην περιοχή της Κυψέλης. 9 μέρες έζησε τον απόλυτο εφιάλτη στα χέρια των κακοποιών. 27χρονη που είναι κόρη γενικού διευθυντή ομάδας της Super League της περιφέρειας, ενώ ο θείος της είναι ιδιοκτήτης της ίδιας ομάδας. Το πρωί πήγε για δεύτερη φορά στην ασφάλεια προκειμένου να δώσει συμπληρωματική κατάθεση. Ράκος είπαμε. Ήταν χαμένη.
Ένας νεαρός άνδρας ήταν αυτός που έκανε και τα 5 τηλεφωνήματα στον πατέρα της κοπέλας. Ήταν ο άνθρωπος που είχε αναλάβει εκ μέρους των απαγωγέων να κάνει τις διαπραγματεύσεις για να αποσπάσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Τόσα χρήματα ήθελαν αρχικά οι απαγωγείς, αλλά όταν διαπίστωσαν ότι δεν μπορούσαν να τα πάρουν, έπεσαν στις 82.500 ευρώ. Κάποιες συνομιλίες που έχουν καταγραφεί από τα ειδικά μηχανήματα της αστυνομίας τις άκουσε η 27χρονη και προσπάθησε να διαπιστώσει, σύμφωνα με πληροφορίες, αν ο κακοποιός αυτός βρισκόταν μαζί με τους άλλους μέσα στο σπίτι που την κρατούσαν. Η πρωινή κατάθεση που έδωσε η νεαρή κοπέλα στους αστυνομικούς δεν θα είναι η μοναδική. Τις επόμενες μέρες θα δώσει και άλλες καταθέσεις. Με αυτόν τον τρόπο οι αστυνομικοί θέλουν να φτιάξουν ένα προφίλ των απαγωγέων. Το θρίλερ με την απαγωγή της 27χρονης φοιτήτριας ξεκίνησε την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, όταν άγνωστοι την απήγαγαν από την Κυψέλη την ώρα που η κοπέλα πήγαινε στο νυχτερινό κέντρο που δουλεύει. Ήταν, λέει, 4 κουκουλοφόροι και την τραβάγανε για να μπει μέσα στα μάξη και αυτή φώναζε βοήθεια. Άκουσα τη λέξη βοήθεια από μια κοπέλα. Στη συνέχεια άκουσε κάποιους γείτονες που βγήκανε και φωνάξαν και αυτή βοήθεια. Από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της οικογένειας βρισκόταν και ο θείος της 27χρονης. Ήταν ένας κύριος ο οποίος πέρναγε, είδε το τι συνέβαινε, δεν τον είδανε το τι έγινε και από εκεί και ύστερα αυτός. Ο αυτόπτης μάρτυρας κάλεσε την αστυνομία και από την πρώτη μέρα της απαγωγής ξεκίνησαν παράλληλα και οι έρευνες της ασφαλείας. Η 27χρονη επέστρεψε στο σπίτι της όταν ο πατέρας της παρέδωσε τα λύτρα. Ο πατέρας της κοπέλας γεμάτος αγωνία ακολούθησε τις οδηγίες των απαγωγέων. Μπήκε στο αυτοκίνητό του και κατευθύνθηκε στο Μαρούσι. Μπήκε σε ένα παράδρομο κοντά στο Ολυμπιακό στάδιο της Καλογρέζας και σταμάτησε δίπλα σε ένα κάδο απορριμμάτων. Στη συνέχεια βγήκε από το αυτοκίνητο και κατευθύνθηκε στο σημείο που του είχαν πει οι απαγωγείς. Πλησίασε τον κάδο απορριμμάτων και άφησε το σάκο με τα λύτρα μέσα σε αυτόν. Κύριο μέλημα των αστυνομικών είναι να εντοπίσουν το σπίτι μέσα στο οποίο κρατούσαν οι κακοποίοι την κοπέλα για να μπορέσουν να φτάσουν μέχρι και στην ταυτότητά τους. Θεοδώρα Θεοδωρουλάκη, αυτό ακριβώς το σπίτι, το κρυσφύγετο δηλαδή των απαγωγέων, αναζητά η αστυνομία σε ποιες περιοχές? Μάρα, πρέπει να σου πω ότι η κοπέλα είπε στους αστυνομικούς ότι κατά το διάστημα της ομοιρίας της άκουγε έναν θόρυβο, ένα βόμβο. Προσδιορίσαν λοιπόν ότι ήταν πιθανόν ήχος αεροπλάνου. Έτσι οι έρευνες στρέφονται στην περιοχή των Σπάτων και της Λούτσας, κοντά στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος δηλαδή, θεωρώντας ότι εκεί κάπου βρίσκεται το κρυσφύγετο. Επίσης να σας πω ότι η τελευταία κλίση μετά την παράδοση των λύτρων έγινε από την περιοχή της Λούτσας. Οι αστυνομικοί ρώτησαν την 27χρονη πότε μίλησε με την οικογένειά της, γιατί υπήρξε μία και μοναδική επαφή μετά την παράδοση των λύτρων. Τους είπε ότι μίλησε με τον πατέρα της ενώ βρισκόταν ακόμη στο κρυσφύγετο των απαγωγέων. Το σήμα που έχουν από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας δείχνει ότι το τηλεφώνημα έγινε από τη Λούτσα και έτσι οι έρευνες των αστυνομικών επικεντρώνονται εκεί. Πρέπει ακόμη να σας πω ότι πόρτα-πόρτα οι αστυνομικοί προσπαθούν να συλλέξουν τόσο οπτικό υλικό αλλά και μαρτυρίες από κατοίκους της Κυψέλης, από το σημείο που έγινε η απαγωγή, αλλά και από το σημείο που άφησαν οι απαγωγείς την 27χρονη χθες το πρωί. Προσπαθούν έτσι να εντοπίσουν κάποιες κινήσεις, ίσως κάποια βίντεο από κάμερες ασφαλείας που να τους δείξουν το όχημα ή κάποια από τους δράστες για να μπορέσουν να τους εντοπίσουν. Ένα επίσης στοιχείο που λένε οι αστυνομικοί είναι το εξής. Είναι ότι θεωρούν ότι οι απαγωγείς πίστευαν ότι λόγω της οικονομικής επιφάνειας, της μεγάλης οικονομικής επιφάνειας που έχει ο θείος της 27χρονης, θα μπορούσαν να αποσπάσουν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Είναι ένας άνθρωπος που είναι ιδιοκτήτης ομάδας στην περιφέρεια, δραστηριοποιείται στο Ντουμπάι, οπότε πίστευαν ότι θα μπορούσαν να αποσπάσουν ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό. Από τα 10 εκατομμύρια κατέληξαν στις 82.000 βέβαια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θύματα απαγωγής έχουν πέσει γνωστοί επιχειρηματίες στο παρελθόν, με τους δράστες να εισπράττουν αστρονομικά ποσά για την απελευθέρωσή τους. Τρεις από τις απαγωγές που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο ήταν του εφοπλιστή Περικλή Παναγόπουλου, του επιχειρηματία Γιώργου Μιλωνά και η απόπειρα απαγωγής του αρτοβιομήχανου Μανώλη Καραμολέγκου. Ενομία που δεν είχε ευτυχή κατάληξη ήταν αυτή του 17χρονου Μαρσελίνο. Αγία Βαρβάρα, 18 Μαρτίου 1990, ο 17χρονος Γιάννης Τσατσάνης, ποδοσφαιριστής γνωστός ως Μαρσελίνο, εξαφανίζεται από το σπίτι του. Δύο μέρες αργότερα ο πατέρας του δέχεται ένα τηλεφώνημα. Θέλουμε 150 εκατομμύρια δραχμές για να σου δώσουμε πίσω το γιο σου.
Ο Γιώργος Τσατσάνης, πατέρας του θύματος, μάζεψε 50 εκατομμύρια δραχμές και έκλεισε ραντεβού με τους απαγωγείς στις 21 Απριλίου. Είχε ειδοποιήσει και την αστυνομία, αλλά δεν εμφανίστηκε κανείς από τους απαγωγείς. Εσύ, πολύ μιλάς, του είπαν αργότερα στο τηλέφωνο. Τραγική κατάληξη αυτής της ιστορίας είναι η δολοφονία του παιδιού. Τρεις μήνες μετά την απαγωγή, το σώμα του βρέθηκε θαμμένο σε μία στάνη. Είμαι πιο άδικη. Η πιο αδικημένη σε αυτή την υπόθεση. Δεν πήρα τον νόμο στα χέρια μου. Θεσσαλονίκη, 9 Ιουνίου του 2008. Για 13 ολόκληρες ημέρες οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τον επιχειρηματία Γιώργο Μιλωνά που έχει απαχθεί από τρεις πάνωπλους κουκουλοφόρους που ήταν κρυμμένοι στο πάρκινγκ της μονοκατοικίας του βιομηχάνου. Εγκέφαλος απαγωγής, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, ήταν ο Βασίλης Παλαιοκώστας. Οι απαγωγείς κράτησαν τον βασιλιά του αλουμινίου Όμηρο σε μονοκατοικία έξω από τη Θεσσαλονίκη, ζητώντας λίτρα από τη σύζυγό του. Τελικά, αφού πήραν το αστρονομικό ποσό των 13 εκατομμυρίων ευρώ, τον άφησαν ελεύθερο. Ναι, φεύγοντας μου είπαν ότι κοίταξε, πλέον δεν, μετά από εμάς δεν κινδυνεύεις από τίποτα. Λέει, οπότε λέει, μην ανησυχείς. Βούλα, 12 Ιανουαρίου του 2009. Ένα βανάκι κλείνει το δρόμο του πολυτελούς αυτοκινήτου του εφοπλιστή Περικλή Παναγόπουλου. Τρεις γεροδεμένοι άνδρες κατεβαίνουν από το όχημά τους ντυμένοι στα μαύρα και κρατώντας όπλα. Τον πήγαν στο σκουπιδότοπο του ημιτού και στη συνέχεια τον έβαλαν στο παρπαγκάζ ενός άλλου οχήματος. 192 ώρες κράτησε η απαγωγή του. Η σύζυγός του έδωσε 30 εκατομμύρια στους επαγωγείς για να απελευθερώσουν τον επιχειρηματία. Γέρακας, 14 Ιανουαρίου 2014. 16 ολόκληρες ώρες βρίσκεται στα χέρια των απαγωγείων ο γνωστός επιχειρηματίας Μανώλης Καραμολέγκος. Η απαγωγή του αρτοβιομήχανου έγινε την ώρα που επέστρεφε μόνος με το αυτοκίνητό του στο σπίτι του. Ο ναυάτης μιας μοτοσυκλέτας που προπορευόταν προφασίστηκε ατύχημα και έπεσε. Μόλις λίγα μέτρα μπροστά από το αυτοκίνητο του 57χρονου επιχειρηματία. Οι απαγωγείς ζήτησαν 2,5 εκατομμύρια ευρώ λίτρα. Επί 12 ώρες ο επιχειρηματίας βρισκόταν στο προπαγκάζ ενός αυτοκινήτου που κινούταν συνεχώς. Όταν το αυτοκίνητο σταμάτησε σε ερημική τοποθεσία στην περιοχή της Κερατέας, ο επιχειρηματίας κατάφερε να πείσει έναν από τους απαγωγείς ότι ήταν μάταιο να συνεχίσει την ομιλία και θα ήταν καλό να παραδοθεί στην αστυνομία, όπως και έγινε. Φοβήθηκα πολύ. Ο κάθε άνθρωπος θα φοβόταν, ούτε στο χειρότερο εχθρό σας. Η κατάληξη όλες τις φορές ήταν η ίδια. Οι απαγωγείς βρίσκονται στη φυλακή. Θύμα ληστείας τώρα, από ένοπλο κουκουλοφόρο έπεσε 30χρονος ιδιοκτήτης καφετέριας σε κεντρικό σημείο της Καλλιθέας, ενώ σε χωριό της Θεσπρωτείας μια γυναίκα και ο 18χρονος γιος της ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο μέσα στο σπίτι τους με άγνωστους ληστές, οι οποίοι τους ξυλοκόπησαν με ρόπαλα. Καλλιθέα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, και ένας 30χρονος ιδιοκτήτης καφετέρια βρέθηκε αντιμέτωπος με κουκουλοφόρο ληστή, που με την απειλή όπλου άρπαξε τις εισπράξεις της ημέρας και έγινε καπνός με τη μοτοσυκλέτα στην οποία τον περίμενε ο συνεργός του. Η ώρα ήταν 12.30 τα μεσάνυχτα. Λίγο πριν κλείσει λοιπόν ο ανυποψίαστος ιδιοκτήτης, ο άγνωστος κουκουλοφόρος πέρασε από αυτό εδώ το σημείο μέσα στην καφετέρια. Τον είχα πλάτη εγώ, γιατί καθάριζα τη μηχανή του καφέ εκείνη την ώρα. Και μου λέει τα λεφτά σου με απειλή όπλο. Τι έγινε εκείνη την ώρα, Ανοίγω το ταμείο, του δίνω όλη τη χρήματα έχω μέσα. Ναι. Μου λέει και από κάτω τι έχεις. Παίρνει όλα τα χρήματα και άρχισε να τρέχει. Έχεις και από κάτω χρήματα. Ναι, ναι. Τον απόλυτο τρόμο έζησε όμως και μια οικογένεια στο Σμέρτο της Θεσπρωτείας. Ήταν γύρω στις 10 το πρωί όταν μια 30χρονη γυναίκα είδε μέσα στο ίδιο της το σπίτι αγνώστους με ρόπαλα στα χέρια. Σύμφωνα με πληροφορίες την ακινητοποίησαν ζητώντας τις χρήματα, ενώ στη συνέχεια τραυμάτισαν το 18χρονο γιο της που βρισκόταν στην τουαλέτα. Ο πατέρας της περιέγραψε όσα συνέβησαν στο πρωινό του Αντένα. Της επιτέθηκαν δύο άτομα και την πιάσανε από το στόμα, άρχισε να φωνάζει βοήθεια. Σπάσανε το τζάμι της πόρτας και χτυπάγανε το μικρό από πάνω. Βγαίνοντας το παιδί, ας πούμε, κάπου τους ξέφυγε, πήγε σε ένα γειτονικό εδώ σπίτι, ο οποίος ήταν ένας παππούς 80χρονος. Έρχεται πάνω, ο παππούς με ένα ξύλο, το χτυπήσανε γι' αυτό, ναι. Τα δύο θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο των Φιλιατρών με τραύματα στο κεφάλι, ενώ οι έρευνες για τη σύλληψη των δραστών, που τελικά κατάφεραν να πάρουν μόνο δύο κινητά τηλέφωνα, συνεχίζεται. Και δεύτερο πρόσωπο που εμφανίστηκε με το κωδικό όνομα ΚΔΕΛΤΑ φέρεται να έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξάρθρωση του καρτέλ της κοκαΐνης από το Μεξικό. Σήμερα το ΣΤΑΡ αποκαλύπτει τον τρόπο που τα μέλη του μεξικανικού καρτέλ είχαν κρύψει μέσα στο κοντέινερ με τους ανανάδες τα ναρκωτικά. Μέσα σε τέσσερις βαλίτσες και έναν ταξιδιωτικό σάκο, όπως βλέπετε στις φωτογραφίες που αποκαλύπτει σήμερα το ΣΤΑΡ, τα μέλη του μεξικανικού καρτέλ της κοκαΐνης μετέφεραν τα 233 κιλά. Ήταν μέσα στο κοντέινερ με τους περίπου 21 τόνους ανανά που φορτώθηκε σε πλοίο στο λιμάνι Μανζανίλο του Παναμά και έφτασε στον Πειραιά στις 25 Σεπτεμβρίου.
Ιδιοκτικές αρχές κατάφεραν να παγιδεύσουν το καρτέλ βάζοντας δικούς τους ανθρώπους μέσα στο κύκλωμα. Σημαντικός ήταν ο ρόλος του ανθρώπου που ίδρυσε την εταιρεία που είχε συσταθεί για τη διακίνηση της κοκαΐνης στο όνομα τρίτου προσώπου. Είναι ο μάρτυρας με την κωδική ονομασία ΚΔ. Καθοριστικός ήταν και ο ρόλος του αστυνομικού της δίωξης ναρκωτικών με την κωδική ονομασία ΚΠ που είχε καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του 25χρονου υπαρχηγού του μεξικανικού καρτέλ. Ως αγοραστές μέρους της κοκαΐνης έχουν συλληφθεί ένας 62χρονος Έλληνας που ζει στη Μεσσηνία και ένας 69χρονος Καναδός υπήκοος που έχει γεννηθεί στην Κολομβία. Ο Έλληνας κατηγορούμενος διακήρυξε εξ αρχής την αθωότητά του και είπε ότι βρισκόταν σε λάθος τόπο την λάθος χρονική στιγμή. Συμπλήρωσε δε ότι θεωρεί βασική αιτία των κατηγοριών που αντιμετωπίζει τη συγγενική σχέση που έχει με τον έναν εκ των δύο άλλων αλλοδαπών κατηγορουμένων. Όταν το κοντέινερ έφτασε στον Πειραιά, οι αστυνομικές και τελωνιακές αρχές εντόπισαν τα ναρκωτικά. Εκτελώνησαν το φορτίο κανονικά και το έθεσαν υπό παρακολούθηση. Τα μέλη του καρτέλ μετέφεραν την κοκαΐνη στην πολυτελή βίλα στη Βούλα, όπου και συνελήφθη ο 25χρονος Μεξικανός αδελφός του αρχηγού του καρτέλ. Πάλεψαν με τα κύματα οι επιβάτες του πλοίου που έκανε το δρομολόγιο Σίμι Ρόδος και αρκετοί δεν έκρυψαν το φόβο και την αγωνία τους. Σε Οδύσσια μετατράπηκε η προσκυνηματική εκδρομή για αυτούς τους επιβάτες του πλοίου στη Ρόδο. Όπως φαίνεται και στο βίντεο που κατέγραψε επιβάτης, έχει πέσει σε τρικυμία την ώρα που εισέρχεται στο λιμάνι του νησιού, επιστρέφοντας από τον Πανορμίτη στη Σίμι. Έχουμε κάνει πολύ χειρότερα ταξίδια με καιρό. Όποιος δεν υπερβαίνει τα 5 με 6 μποφόρ, αυτό ήταν το χθεσινό, αυτό που είδατε δηλαδή το βίντεο, είναι εξάρι. Το πλοίο τύπου καταμαράν που εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Σίμη στη Ρόδο φαίνεται να έχει πέσει σε μεγάλη θαλασσοταραχή, ενώ δεν υπήρχε απαγορευτικό απόπλου. Για συνηθισμένο φαινόμενο κάνουν λόγο οι άνθρωποι της εταιρείας. Ο νότιος καιρός στην περιοχή μας σηκώνει αυτό που λέμε σηκώνει θάλασσα. Δηλαδή με 6 μποφόρ με βοριά δεν κάνει κουνιάται το πλοίο. Με 6 μποφόρ όμως με νότιο καιρό σηκώνει θάλασσα γιατί έρχεται από ανοιχτή θάλασσα. Με την άφιξη του καραβιού στο λιμάνι της Ρόδου χρειάστηκε να κληθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να μεταφέρει μια κοπέλα στο νοσοκομείο της Ρόδου λόγω στομαχικών διαταραχών. 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις Μπαχάμες όταν ιδιωτικό αεροσκάφος προσέκρουσε σε γερανό σε διεθνές αεροδρόμιο. Στον Καναδά, 75 επιβαίνοντες σε αεροπλάνο έζησαν τον τρόμο όταν κατά την απογείωση εξεράγει το λάστιχο του τροχού. Την ώρα της αναγκαστικής προσγείωσης, ένας έλικας πετάχτηκε, διαπέρασε το σκελετό του αεροσκάφους και χτύπησε στο κεφάλι μία νεαρή παρουσιάστρια. Οι φωνές πανικού αναμειγνύονται με τα σφυρίγματα ανακούφισης των 75 επιβαινόντων σε καναδικό αεροσκάφος που έζησαν τον εφιάλτη την ώρα της πτήσης. Κατά την απογείωση άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο, μία έκρηξη στον ένα τροχό. Everyone could see that there was like a basketball-sized hole in the tire and then the flight attendant started to get a little panicky. Like you can see a whole bunch of sparks and you can start like smelling like burnt steel. Το αεροσκάφος έκανε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της πόλης Edmonton του Καναδά. Όμως χωρίς τον ένα τροχό σε λειτουργία, ο κινητήρας συγκρούστηκε με το έδαφος. Ένας από τους 5 έλικες εξφενδονίστηκε, διαπέρασε το περίβλημα του αεροσκάφους και χτύπησε στο κεφάλι μια νεαρή ραδιοφωνική παραγωγό. Η κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και όπως λέει και η ίδια, ήταν τυχερή που επέζησε. Really, I was just thinking, I really just hope my husband can raise my kids without me. Άλλοι 3 επιβάτες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ελαφρά τραυματισμένοι. Αεροπορικό δυστύχημα έγινε σε διεθνές αεροδρόμιο στις Μπαχάμες. Ιδιωτικό αεροσκάφος με επιβαίνοντες τον Μάιλς Μανρό, επικεφαλής εκκλησιαστικής οργάνωσης, τη σύζυγό του και άλλα 7 άτομα, προσέκρουσε σε γερανό ενώ βρισκόταν σε διαδικασία προσγείωσης. Το μικρό αεροσκάφος εξεράγει με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι 9 επιβαίνοντες. Στο στόχαστρο των κομμάτων και των μέσων ενημέρωσης είναι η ελληνικής καταγωγής ηθοποιός και βουλευτής της Αλβανίας, Λουίζα Τζουβάνι Παπαθανάση, καθώς ο γιος της σκότωσε 4 ανθρώπους. Με αυτά τα λόγια, η ελληνικής καταγωγής βουλευτής της Αλβανίας, Λουίζα Τζουβάνι Παπαθανάση, μιλά για πρώτη φορά για το τετραπλό φωνικό που διέπραξε ο γιος της σε νυχτερινό κέντρο των τυράννων. Και θα το κάτω παμούντορ, το μάρμπι βέτε φάιε δεν πήρε.
Με δάκρυα στα μάτια, μία από τις πιο γνωστές ηθοποιούς στην Αλβανία ανακοινώνει στην Αλβανική Βουλή πως παραιτείται από το βουλευτικό της αξίωμα. Την ίδια ώρα τα αλβανικά μέσα γράφουν πως εκείνη και ο σύζυγός της, ένας από τους γνωστότερους Αλβανούς σκηνοθέτες, φταίνε που τον έχουν κακομάθει. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο γιος της πατά τη σκανδάλι. Το 2011 είχε σκοτώσει ακόμη έναν άνθρωπο. Η αντιπολίτευση την κατηγορεί πως τότε χρησιμοποίησε την στενή σχέση που έχει με τον πρωθυπουργό της χώρας Εντι Ράμα για να αθωωθεί ο γιος της, με αποτέλεσμα να αφαιρέσει αργότερα τη ζωή τεσσάρων ανθρώπων. Ο 26χρονος πυροβόλησε 6 φορές σκοτώνοντας 2 άντρες που είχε διαφορές, έναν Ιταλό που κοιμόταν σε διπλανό τραπέζι, αλλά και έναν 19χρονο φίλο του. Σύμφωνα με τα αλβανικά μέσα, ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών. Εκείνος τόσο στην αστυνομία όσο και το δικαστήριο υποστήριξε πως δεν θυμάται τίποτα από εκείνο το μοιραίο βράδυ. Αλλάζουμε ατμόσφαιρα. Μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας έδωσαν το παρόν στα μουσικά βραβεία του MTV που πραγματοποιήθηκαν στη Σκωτία. Ανάμεσα στους βραβευμένους και η ταχύτατα ανερχόμενη Ελληνοαμερικανίδα τραγουδίστρια Αριάννα Γκράντε και το ελληνικό συγκρότημα των Vegas. Θέαμα, μουσική, σκοτσέζικα κίλτ, γκολφ, αλλά και πολλές απουσίες στα ευρωπαϊκά βραβεία του MTV που πραγματοποιήθηκαν στη Γλασκόβη της Σκωτίας. Η ταχύτατα ανερχόμενη Αριάννα Γκράντε κέρδισε το βραβείο καλύτερης τραγουδίστριας, ενώ το κομμάτι της με τίτλο Problem ανακηρύχθηκε τραγούδι της χρονιάς. Η 21 ετών Αριάννα Γκράντε, λίγο αργότερα από τη βράβευσή της, αποκάλυψε στο Twitter ότι έχει ελληνικές ρίζες. «Μόλις έμαθα ότι οι παππούδες μου είναι πολύ Έλληνες». Η 7μηνων έγκυος, Αλίσια Κις, έπαιξε πιάνο και τραγούδησε. Φόρεσε λευκό, λαμπερό, εφαρμοστό φόρεμα και οι φωτογράφοι δεν σταμάτησαν να την απαθανατίζουν καθώς χάιδευε την κυλίτσα της. Οι εντυπωσιακές παρουσίες δεν ήταν αρκετές για τους θαυμαστές, που ένιωσαν απογοητευμένοι, αφού πολλά μεγάλα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας δεν έδωσαν το παρόν. Οι One Direction, αν και έλαβαν 4 βραβεία, ανάμεσά τους και του καλύτερου συγκροτήματος, δεν εμφανίστηκαν. Άφαντες όμως ήταν και οι βραβευμένες Katy Perry και η Beyoncé. Με την απουσία του έλαμψε και ο Justin Bieber. Η παρουσιάστρια της βραδιάς, Nicki Minaj, έπαθε μάλλον κρίση ενδυματολογικής ταυτότητας. Στην εκδήλωση MTV, EMA, βραβεύτηκαν και καλλιτέχνες από τις πρωτεύουσες της Ευρώπης. Στην κατηγορία του καλύτερου ελληνικού συγκροτήματος, τιμήθηκαν οι Vegas. Να δούμε τώρα και άλλες ειδήσεις από τον κόσμο, ξεκινώντας από την Κίνα, όπου ο φακός κατέγραψε ένα τρομακτικό τροχαίο ατύχημα. Μία ηλικιωμένη διασχίζει λεωφόρο σε ώρα αιχμής στο Τσονγκίνγκ της Κίνας χωρίς να κοιτάξει γύρω της. Ο οδηγός ενός πούλμαν προσπαθεί να την αποφύγει. Φρενάρει απότομα. Το όχημα στριφογυρίζει και συγκρούεται με φορτηγό στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, αλλά και ένα άλλο πίσω του. Η γυναίκα παρασύρθηκε αλλά γλίτωσε. Συνολικά τραυματίστηκαν 10 άνθρωποι. Τρομακτικό τροχαίο κατέγραψε η κάμερα και στον Ντμίτροφ της Ρωσίας. Νταλίκα γλιστράει στο οδόστρωμα λόγω της βροχόπτωσης, ξεφεύγει από την πορεία της και συγκρούεται με άλλη διερχόμενη Νταλίκα. Οι δύο οδηγοί σώθηκαν, όπως και οι επιβάτες του αυτοκινήτου πίσω που βιντεοσκόπησαν τη σύγκρουση. Γυναίκα στην Ινδία επιτίθεται με μανία σε ένα γιατρό. Τον χαστουκίζει 70 φορές μέσα σε μισή ώρα. Εκείνος προσπαθεί να ξεφύγει, του σκίζει τα ρούχα και τον πετάει βία στο πάτωμα, χωρίς κανείς να καταφέρει να τη συγκρατήσει. Αργότερα είπε στην αστυνομία ότι είναι η σύζυγος του γιατρού, όμως δεν έγινε γνωστό τι την εξόργησε τόσο. Αυτός ο πίνακας του Αδόλφου Χίτλερ απεικονίζει κτίριο του Μονάχου και δημοπρατείται στις 22 Νοεμβρίου. Είναι το 5ο έργο του που βγαίνει σε πληστηριασμό από τον Νίκο Βάιντλερ της Νιρεμβέργης και αναμένεται να πωληθεί ακριβότερα από τον προηγούμενο, τον οποίο αγόρασε 40.000 δολάρια ένας συλλέκτης από τη Σλοβακία. Κούκλες ομοιώματα του Οσάμα Μπιν Λάντεν σχεδίαζε να διαθέσει η CIA στη Μέση Ανατολή για να αποτρέπουν τα παιδιά να ενταχθούν στην Αλ-Κάιντα. Τις είχαν ονομάσει οι κούκλες με τα μάτια του διαβόλου γιατί είχαν δύο αποσπόμενα κεφάλια, ένα που ήταν ο Λόιδιο Λάντεν και ένα με κόκκινο πρόσωπο και πράσινα μάτια. Το σχέδιο τελικά απορρίφθηκε και μόνο 3 τέτοιες κούκλες κατασκευάστηκαν. 3,5 χρόνια μετά το θάνατο του Λάντεν, site δημοπρασιών βγάζει στο σφυρί τιμία με τιμή εκκίνησης 2.500 δολάρια.
Απίστευτη κόντρα ανάμεσα σε μια Φεράρι και ένα ποδήλατο οργανώθηκε σε φημισμένη πίστα αγώνων στη Γαλλία. Και όπως το μύθο του λαγού και της Χελώνας, κέρδισε η Χελώνα που έπιασε 333 χιλιόμετρα μέσα σε 4,8 δευτερόλεπτα. Και αυτό γιατί ο τολμηρός ποδηλάτης Φρανσουά Γκισί είχε ενισχύσει το ποδήλατό του με τρεις πυράβλους πάνω από το πίσω λάστιχο που τροφοδοτούσε με υπεροξίδιο του υδρογόνου. Εντυπωσιακό ποδήλατο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ομπάμα και ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν έφτασαν στο Πεκίνο για τη σύνοδο κορυφής των 21 κρατών με τις ισχυρότερες οικονομίες στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού. Το ίδιο γούστο φαίνεται πως έχουν ο Αμερικανός πρόεδρος Ομπάμα, ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν αλλά και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, που υποδέχτηκε τους ηγέτες στο Πεκίνο για την ετήσια σύνοδο των 21 κρατών με τις ισχυρότερες οικονομίες Ασίας και Ειρηνικού. Και οι τρεις διάλεξαν το βυσσινί ανάμεσα στα τέσσερα χρώματα που είχαν στη διάθεσή τους. Τα ρούχα των ηγετών σχεδιάστηκαν ειδικά για την περίσταση μετά από προτάσεις Κινέζων σχεδιαστών που έπρεπε να συνδυάσουν κάτι που να αντικατοπτρίζει την παραδοσιακή και τη σύγχρονη Κίνα. Το Πεκίνο υποδέχτηκε τους υψηλούς προσκεκλημένους με καθαρότερη ατμόσφαιρα, χάρη σε έκτακτα μέτρα. Όλες οι κατασκευαστικές εργασίες σταμάτησαν. Στα μισά ιδιωτικά οχήματα απαγορεύτηκε η κυκλοφορία. Δόθηκε άδεια στους δημόσιους υπαλλήλους και απαγορεύτηκε ακόμη και το τελετουργικό κάψιμο των ρούχων των νεκρών, που κατά την παράδοση τους επιτρέπει καλή εμφάνιση στη μεταθάνατον ζωή. Στο δείπνο υποδοχής, ο πρόεδρος της Κίνας αντάλλαξε αμήχανη χειραψία με τον πρωθυπουργό της Ιαπωνίας λόγω της μακράς αντιπαράθεσης ανάμεσα στις δύο χώρες, ιδίως για τα νησιά Διαογού ή Σενκάκου στην Ανατολική Συνική Θάλασσα. Στην αυριανή του συνάντηση, οι ηγέτες θα συζητήσουν για την ανάπτυξη, την ελεύθερη αγορά αλλά και την εξέβρεση διπλωματικής λύσης στις διενέξεις της περιοχής. Πίσω στα δικά μας, αρκετοί συμπολίτες μας αναγκάζονται λόγω κρίσης να μετακομίσουν σε κάμπινγκ, καθώς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο ενίκιο και τα πάγια έξοδα ενός διαμερίσματος. Ο Κώστας εδώ και 1,5 χρόνο αποφάσισε να νοικιάσει τροχόσπιτο σε κάμπινγκ που βρίσκεται στην Κάτω Κηφισιά. Όπως μας εξηγεί, τα έξοδα είναι πολύ λιγότερα από όσα θα χρειαζόταν για ένα διαμέρισμα. Το ενίκιο είναι για μόνιμη εγκατάσταση 150 ευρώ το μήνα. Το μόνο έξτρα που έχει είναι η θέρμανσή σου. Και το ηλεκτρικό, το οποίο έχει το κάθε τροχόσπιτο, έχει το μετρητή του, ό,τι καταναλώνεις πληρώνεις. Βγαίνει το ηλεκτρικό γύρω στα 10 ευρώ το μήνα και η θέρμανση βγαίνει κανένα 50 το μήνα. Ο Κώστας μας εξηγεί πως ήταν επιλογή του να μείνει στο κάμπινγκ γιατί του αρέσει αυτός ο τρόπος ζωής, όμως η κρίση σίγουρα έπαιξε το ρόλο της. Η δουλειά του δεν επαρκεί για να καλύψει τα μηνιαία έξοδα. Αν βάλεις ότι πληρώνω και κάποια διατροφή και τα έξοδα εδώ πέρα και τα έξοδα διαβίωσης μου, είμαι οριακά. Δεν μπορώ να κάνω, ας πούμε, περιττά έξοδα πολλά ή είναι μια επιβίωση. Στο κάμπινγκ που μένει ο Κώστας, πέρυσι υπήρχαν 6 άτομα που έμεναν μόνιμα. Από τότε ο αριθμός έχει φτάσει περίπου τους 15. Οι περισσότεροι αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Κοινόχρηστες τουαλέτες, ντουζ αλλά και κοινόχρηστα πλυντήρια είναι μερικές από τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος που θα επιλέξει να μείνει μόνιμα σε κάμπινγκ. Ο χώρος είναι μικρός, δεν έχω όλα τα πράγματα εδώ πέρα. Τα έχω σε μια αποθήκη τα υπόλοιπα, οπότε ξεσφέρνουν τα καλοκαιρινά, αφήνουν τα χειμωνιάτικα, Υπάρχει αυτή η διαφορά με το να είσαι ένα σπίτι που τα έχει όλα εκεί μέσα. Ωστόσο υπάρχουν και οι περιπτώσεις οικογενειών που μένουν σε σκηνές. Το χειμώνα, η προστασία από τις βροχές και το κρύο είναι μόνο η αλληλεγγύη των υπόλοιπων κατασκηνωτών. Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Ο δημοφιλής ηθοποιός Χρήστος Χατζηπαναγιώτης αποφάσισε να γίνει αγρότης, χωρίς όμως να εγκαταλείψει την υποκριτική. Από το θεατρικό σανίδι στο χωράφι βρέθηκε ο ηθοποιός Χρήστος Χατζηπαναγιώτης. Άφησε τα σενάρια και έπιασε την τσάπα για το κλαδευτήρι. Ο ηθοποιός μίλησε για το διάστημα που θέλησε να απομονωθεί μακριά από όλους και από όλα. Δεν δούλεψα το καλοκαίρι και έτσι κατάφερα και πήγα σε ένα κτήμα που έχουμε στη Μεσσηνιακή Μάνη και ασχολήθηκα με τη γη. Το να καλλιεργείς τις ντομάτες σου, τις πατάτες σου, τα κρεμμυδάκια σου, τα παντζάρια σου και να τρως. Να ξέρεις τι τρως σε μια τόσο χημική εποχή είναι σημαντικό. Μπορεί να μην σκέφτεται να εγκαταλείψει την υποκριτική, όμως η αγροτική ζωή είναι κάτι που τον ενδιαφέρει πολύ. Δεν θα είναι τρόπος για να ζήσω, θα είναι τρόπος για το εύζην. Δεν είμαι αγρότης, αλλά πάντα ελπίζω ότι θα το κάνω ερασιτεχνικά. Κοντεύω να πάρω σύνταξη, δουλεύω 35 χρόνια και ζω από το θέατρο 35 χρόνια. Φέτος θεατρικά θα το δούμε στο έργο Ντόλη Προξενήτρα, στην ίδια σκηνή
σκηνή και η Βίκη Σταυροπούλου, που βρέθηκε σε συνέντευξη τύπου παρά το σπασμένο της πόδι. Η ηθοποιός τραυματίστηκε σε σύφνο και πριν από λίγες ημέρες έβγαλε τον γύψο. Γύρισε το πόδι μου, έφερα αντίσταση για να μην πέσω. Ήταν κάταγμα στον έξω σφυρό. Εγώ είμαι και εργοστάσιο ενοχών από φύση. Οπότε καταλαβαίνετε τι έπαθα, ότι Θεέ μου, θα τους πάω όλους πίσω. 6 εβδομάδες είχε το πόδι στο γύψο η Βίκη Σταυροπούλου. Ερχόταν όμως καθημερινά στις πρόβες και στη σκηνή την αντικαθιστούσε η κόρη της. Κάναμε πρόβες βραζιλιάνικο. Εγώ από κάτω με τα καθίσματα, στο κάθισμα με τα μαξιλάρια και τις πατερίτσες, και η Δανάη έκανε τις κινήσεις. Σκηνοθέτης του στο θέατρο, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Στην Ντόχα του Κατάρ πραγματοποιήθηκε το ετήσιο Διεθνές Συνέδριο για την Καινοτομία στην Παιδεία WISE 2014. Τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξε με ομιλία της η πρόεδρος του Qatar Foundation, Σεϊχα Μόζα Μπιν Νάσερ. Από την Ελλάδα, επίσημη προσκεκλημένη των διοργανωτών ήταν η πρέσβης καλής θελήσεως της UNESCO, κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Building the future of education. Στην Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, πραγματοποιήθηκε για 6η συνεχή χρονιά το ετήσιο Διεθνές Συνέδριο για την Καινοτομία στην Παιδεία WISE 2014. Με θέμα φαντασία, δημιουργία, μάθηση, δημιουργικότητα στην καρδιά της εκπαίδευσης, το συνέδριο είχε ως σκοπό την ανάδειξη του ρόλου της δημιουργικότητας στη μάθηση, αλλά και τους τρόπους ανάπτυξής της. Τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξε με ομιλία της η πρόεδρος του Qatar Foundation, Σεϊχα Μόζα Μπιν Νάσερ. Επιθυμούμε να αυξήσουμε την υφιστάμενη καινοτομία προκειμένου να δημιουργήσουμε μοναδικές λύσεις και να υποστηρίξουμε τις διάφορες παγκόσμιες προσπάθειες ώστε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της εκπαίδευσης ως προτεραιότητα. Στο συνέδριο συμμετείχαν 1.500 εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, πολιτικοί, διακεκριμένοι καθηγητές πανεπιστημίων, στελέχη επιχειρήσεων από 100 χώρες. Επίσημη προσκεκλημένη των διοργανωτών από την Ελλάδα ήταν η πρέσβης καλής θελήσεως της UNESCO, κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη, η οποία διατηρεί στενή συνεργασία με τη Σεϊχα Μόζα σε θέματα παιδείας μέσα από την κοινή τους δράση στην UNESCO. Στη διάρκεια του συνεδρίου απενεμήθη το βραβείο WISE 2014 με έπαθλο 500.000 δολαρίων στην Αν Κότον, ιδρύτρια και πρόεδρο του GAMFED, μιας δραστήριας οργάνωσης η οποία εκπαιδεύει νέες γυναίκες που ζουν στις πιο φτωχές περιοχές στο Μαλάουι, την Γκάνα, την Τανζανία, τη Ζάμπια και τη Ζιμπάμπουε. Στο περιθώριο των εργασιών του συνεδρίου, η Σεϊχα Μόζα και η κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη είχαν ιδιαίτερη συνάντηση, κατά την οποία συζήτησαν για τη διοργάνωση εκπαιδευτικού συνεδρίου στην Ελλάδα μέσα στο 2015, όπου θα παρουσιαστούν τα πορίσματα του WISE. Βασικό θέμα της συζήτησής τους ήταν και η συνεργασία της Ογκολογικής Μονάδας Παιδών Μαριάννα Βαρδινογιάννη Ελπίδα με το Ιατρικό Κέντρο Σίντρα του Κατάρ, η οποία ξεκίνησε από τις αρχές του 2014, όταν αντιπροσωπεία του Σίντρα επισκέφθηκε το Ογκολογικό Νοσοκομείο Παιδών στην Αθήνα. Βασική ομιλήτρια της έναρξης του συνεδρίου ήταν η Γκράσα Μασέλ, η χείρα του Νέλσον Μαντέλα. Το WISE, το οποίο ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της Σεϊχα Μόζα, σύζυγου του Τέου Σαμίρη του Κατάρ, αποτελεί μια διεθνή πολύπλευρη πλατφόρμα για δημιουργική σκέψη, δράση και διάλογο, ώστε να χτιστεί το μέλλον της εκπαίδευσης μέσα από καινοτομίες. Ένα πανέξυπνο χιουμοριστικό ταινιάκι που αποδεικνύει μέσα σε 6 λεπτά πώς μπορεί να κινηματογραφήσει κανείς τον γύρο του κόσμου χωρίς να το κουνήσει ρούπι από την Κρήτη, κάνει θράψη στο ίντερνετ. Αν είστε κινηματογραφικός παραγωγός και θέλετε να γυρίσετε με χαμηλό προϋπολογισμό το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες του Ιουλίου Βέρν, δεν χρειάζεται να ταξιδέψετε στα 4 σημεία του ορίζοντα. Αρκεί να επισκεφτείτε την Κρήτη. Look, we will shoot the entire thing here. What's that? Crete, the most beautiful island in the Mediterranean. You drive from one end of the island to the other within 4 hours and still you think that you've just been around the world. Το συγκεκριμένο βιντεάκι με πρωταγωνιστές τους ηθοποιούς Νίκο Ορφανό και Γκλίν Τζόουνς, που σκηνοθέτησε ο Θοδωρής Παπαδουλάκης, σαρώνει στο διαδίκτυο, αποδεικνύοντας πως η ποικιλία των τοπίων που συναντά κανείς στην Κρήτη ισοδυναμεί στην κυριολεξία με το γύρο της γης. Αν πάλι δεν σας ενδιαφέρουν οι κινηματογραφικές παραγωγές και θέλετε να κάνετε το γύρο της Ελλάδας σε μία ημέρα, ψωνίζοντας φθηνά τρόφιμα κατευθείαν από τους παραγωγούς και μάλιστα με συνοδεία κριτικής μουσικής, αρκεί να επισκεφτείτε το παζάρι που σκύνουν μία φορά το μήνα στον Άλυμο εθελοντές και ευαισθητοποιημένοι πολίτες.
Έχετε μέλη από την Κρήτη, σε. Από την Κρήτη, είναι από τα Σφαγιά. Η Μαρίσκα, η πλειοψηφία του Θημαρίσκα είναι καλό μέλη. Έρχονται οι παραγωγοί, πουλάνε τα προϊόντα τους σε τιμές πολύ χαμηλές, χωρίς μεσάζοντες. Γίνεται και σαν γιορτή για την πόλη. Δηλαδή βγαίνει ο κόσμος, παίρνει το κέρασμά του, ακούει τη μουσική, κοιτάει τα πράγματα, συναντιούνται οι γνωστοί μεταξύ τους. Είναι μια μορφή γιορτής. Ο πρώην υπαρχηγός της Χρυσής Αυγής, Ιωάννης Γιαννόπουλος, σπάει τη σιωπή του και αποκαλύπτει μυστικά της οργάνωσης. Χαρακτηρίζει ως λίγο τον Νίκο Μιχαλολιάκο και μιλάει για τα τάγματα εφόδου που ο ίδιος δημιούργησε. Την ίδια ώρα δημοσιεύεται σε ιστότοπο εσωτερικό έγγραφο της Χρυσής Αυγής με οδηγίες προς τα μέλη της. Αυτός είναι ο Ιωάννης Γιαννόπουλος, ένα από τα παλαιότερα στελέχη της Χρυσής Αυγής και εκπαιδευτής των μελών της παραστρατιωτικής νεοναζιστικής οργάνωσης AWB που δρούσε στην Νοτιοαφρική του Απαρτχάιντ. Όπως ο ίδιος αποκαλύπτει με συνέντευξή του στον ιστότοπο Μαύρος Κρίνος και αναδημοσιεύει το Έθνος, είναι εκείνος που δημιούργησε την πρώτη ομάδα κρούσης της Χρυσής Αυγής στην Ελλάδα. Ο ρόλος μου ήταν να προφυλάξω τη Χρυσή Αυγή και τον εθνικοσοσιαλιστικό της χαρακτήρα που είχε ως ένα σημείο. Εκπαίδευα μία δύναμη κρούσεως εθνικοσοσιαλιστών που ισχολείται με τους παλαιούς και νέους εχθρούς του εθνικοσοσιαλιστικού χαρακτήρα του κινήματος. Ο Νίκος Μιχαλολιάκος τον διέγραψε το 1997 και σήμερα ο άλλοτε υπαρχηγός της Χρυσής Αυγής τον αποκαλεί λίγο. Το Διοικητικό Συμβούλιο, δηλαδή αυτός, αποφάσισε για την αποπομπή μου από τη Χρυσή Αυγή. Ο αρχηγός απεδείχθη λίγος, κατώτερος των περιστάσεων όπως πάντα. Και ως άνθρωπος και ως Γενικός Γραμματέας της Χρυσής Αυγής. Δεν μπόρεσε να αλλάξει ούτε αυτόν τον εντελώς κομμουνιστικό τίτλο του. Την ίδια ώρα, το νυχτοβάτης blogspot.gr δημοσιεύει εσωτερικό έγγραφο της Χρυσής Αυγής, το οποίο, σύμφωνα με τον διαχειριστή της σελίδας, διανέμονταν στις τοπικές οργανώσεις από τα κεντρικά γραφεία και στο οποίο αποτυπώνεται η απολυταρχική δομή της Χρυσής Αυγής, ενώ δίνονται ξεκάθαρες οδηγίες ως προς τον τρόπο δράσης των μελών της. Κάθε χρυσαυγή της έχει καθήκον να είναι συνεπής σε όσα έργα αναλαμβάνει και να εκτελεί τα έργα αυτά με απόλυτη πειθαρχία προς τους ανωτέρους του. Σε περίπτωση παραπτώματος συνέρχεται το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Περιγράφουμε και το σκεπτικό ότι δεν είναι ένα πολιτικό κόμμα, ότι είναι πραγματικά μία οργάνωση. Το έγγραφο αναφέρει ότι η Χρυσή Αυγή δεν είναι ένας απλός πολιτικός σχηματισμός και γι' αυτό απαιτεί από τα μέλη της ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Λίγο έλειψε να έρθουν στα χέρια οι πρωθυπουργοί Σερβίας και Αλβανίας με αφορμή το θέμα του Κωσόβου. Ήταν η πρώτη επίσκεψη Αλβανού πρωθυπουργού στο Βελιγράδι μετά από 68 χρόνια. Μετά από δεκαετίες ένταση στις σχέσεις Αλβανίας-Σερβίας, οι συνομιλίες ανάμεσα στον Αλβανό πρωθυπουργό Έντι Ράμα και το Σέρβο ομόλογό του Αλεξάνταρ Βούσιτς υποτίθεται ότι θα έσπαγαν τον πάγο. Όμως η κοινή συνέντευξη τύπου τεινάχτηκε στον αέρα. Αφορμή μια δήλωση του Ράμα για την ανεξαρτησία του Κωσόβου που ανακηρύχθηκε το 2008 και την οποία η Σερβία δεν αποδέχεται. Kosova e pavarur, e njohur deri tani nga 108 vende të ndryshme të botës dhe e mbështetur nga vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Najpre želim da kažem da nisam očekivao provokaciju od gospodina Rame i nisam očekivao da će da govori o Kosovu i Metohiji jer ne znam kakve veze on ima sa Kosovom. Ali moram njemu da odgovorim jer neću da dozvolim, moj posao je da nikome ne dozvolim da ponižava Srbiju u Beogradu. Kosovo i Metohija je deo Srbije, po Ustavu Republike Srbije nikakve veze sa Albanijom nije imalo i neće imati. Ο Ράμα, ο πρώτος Αλβανός πρωθυπουργός που επισκέπτεται τη Σερβία εδώ και 68 χρόνια, προσπάθησε να κατευνάσει τα πνεύματα. Παρόλο όμως που ο Σέρβος ομολογός του φάνηκε διαλλακτικός, στο τέλος της συνέντευξης γύρισε την πλάτη και έφυγε χωρίς να τον περιμένει όπως συνηθίζεται. Η συνάντηση αυτή έγινε παρά το αρνητικό κλίμα που προκλήθηκε πριν ένα μήνα, όταν αεροπλανάκι με τη σημαία της Μεγάλης Αλβανίας εμφανίστηκε στον ποδοσφαιρικό αγώνα ανάμεσα στις δύο εθνικές ομάδες για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, καθώς οι δύο χώρες επιχειρούν να επικεντρώσουν στις κοινές επιδιώξεις τους, όπως η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήρθε η ώρα για τις αθλητικές μας ειδήσεις με τον Θοδωρή Ζαρμακούπη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με τον αγώνα τρομή του Αστέρα Τρίπολης που βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι 4-1 στο 60 λεπτό στο γήπεδο Περιστερίου, ολοκληρώνεται η 10η αγωνιστική της Super League. Χθες ο Παναθηναϊκός υποχρέωσε τον ΠΑΟΚ στην πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα, καθώς επικράτησε στην Τούμπα με 2-1. Μεγάλη νίκη που δίνει νέο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα της Super League πέτυχε χθες στην Τούμπα ο Παναθηναϊκός που επικράτησε 2-1 του ΑΕΤ του μέχρι χθες το βράδυ ΠΑΟΚ.
Οι πράσινοι με τη νίκη τους έφτασαν τους 16 βαθμούς και μείωσαν τη διαφορά από το δικέφαλο του Βορρά που είναι στην πρώτη θέση στους 6. Ο ΠΑΟΚ παραμένει πρώτος στη βαθμολογία, αλλά πλέον τον πλησίασε σε απόσταση 2 βαθμών ο Ολυμπιακός. Οι πράσινοι προηγήθηκαν στο σκορ στο 51. Ο Κλωνανίδης έβγαλε σέντρα και ο Ατζαγκούν, ευνηδιάζοντας τους παίκτες του ΠΑΟΚ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Θα έλεγα είναι μια νίκη της ομάδος. Εγώ δεν θα έλεγα του προπονητή των παιχτών, θα έλεγα είναι μια νίκη της ομάδος, μια μεγάλη νίκη. Την θέλαμε, την πιστεύαμε, ήρθαμε εδώ με αυτό το σκοπό και νομίζω μέσα στο γήπεδο το δείξαμε ότι το θέλαμε. Ο δικέφαλος του Βορρά κατάφερε να ισοφαρίσει το 63 με τον Περέιρα να σκοράρει από εκτέλεση φάουλ. Όμως το 79 σε μια εξαιρετική αντεπίθεση όπου συνεργάστηκαν ο Μπούι με τον Ατζαγκούν, ο Καρέλης με προβολή αρχικά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και στην επαναφορά στα δίχτυα. Είναι μεγάλο διαδικαίωμα αυτό που έγινε σήμερα. Έγιναν δύο φάσεις. Πάγαμε δύο γκολ από το πουθενά με δικά μας λάθη γιατί. Έτσι ήθελε η Παναγία, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ήμασταν πολύ καλύτερα από τον Παναθηναϊκό. Μπορούσαμε να βάλουμε γκολ. Μας έκαναν δύο φάσεις, μας βάλαν δύο γκολ. Έτσι θέλει να γίνει. Το πρωτάθλημα της Super League διακόπτει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο λόγω του αγώνα της εθνικής ομάδας με τα νησιά Φερόες για τα προκριματικά του Euro 2016. Σε ένα διαφορετικό θέμα, μοναδικές μάχες, μεγάλη ένταση αλλά και πολύ θέαμα είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι θεατές χθες στο Battle 13 EFL στο ΔΑΚ Λιφάδας. Ο Αλέξης Ιορδανίδης μπήκε δυνατά ζαλίζοντας τον Ρίκο στο πρώτο λεπτό του πρώτου γύρου, όμως ο Ξερικός συνήλθε γρήγορα και ανταπέδωσε τα χτυπήματα πριν τελειώσει ο πρώτος γύρος. Ήταν μια πραγματική σκληρή μάχη ανάμεσα σε δύο πυγμάχους, δυνατή, σφιχτή και αμφίροπη μέχρι το τέλος, με τον Ρίκο να είναι ο νικητής. Στο πρώτο του επίσημο επαγγελματικό παιχνίδι, ο Κωνσταντίνος Πετρόπουλος έκανε μια εκπληκτική εμφάνιση κερδίζοντας ομόφωνα. Μάλιστα, μόλις τα πρώτα 5 με 6 δευτερόλεπτα του αγώνα, με τον Χρήστο Αβραμίδη κατόρθωσε να πετύχει knockdown. Στην αναμέτρηση MMA που είχε ανεβάσει την ένταση στα κόκκινα ανάμεσα στο Γιάννη Παλαιολόγο και τον Άγγελο Γιατρά, νικητής αναδείχθηκε ο Παλέ, κάνοντας γρήγορη δουλειά στον πρώτο γύρο της αναμέτρησης. Ευχαριστούμε πολύ που αυτή η διοργάνωση λαμβάνει χώρα στην πόλη μας. Αισθανόμαστε ότι αυτή η διοργάνωση, αν μη τι άλλο, αναβαθμίζει κάθε φορά την προσπάθεια που γίνεται. Ο Νίκος Χίσεν ήταν ο μεγάλος τριαμβευτής του Elimination Tournoi του The Battle 13 στα μείον 65 κιλά. Στον τελικό επικράτησε σε ένα τρομερό μάτς με πολλή ψυχή στον έξτρα γύρο με τεχνικό νοκάουτ του υπερμαχητικού Δημήτρη Κωνσταντινέα, του οποίου η μύτη είχε σπάσει. Έτσι έχουν τα γεγονότα, κυρίες και κύριοι, ως αυτή την ώρα. Συνεχής ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο από την ιστοσελίδα μας Star.gr. Μείνετε κοντά μας. Ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού και αμέσως μετά η ξένη ταινία Νομοταγής Πολίτης. Στη συνέχεια δείτε την εκπομπή στον Ενικό με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Από όλους εμάς, καλό και χαρούμενο βράδυ.